Ε, ο Δημήτρης μου είπε ότι θα ξεκινήσω ως εξής. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλες των εντελώς και απολύτων φίλων τους. Ο Δημήτρης κάτι ξέρει. Έχουμε πολύ μεγάλη χαρά σήμερα στο Εργαστήριο Μελέτης Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης να φιλοξενούμε τη Σοφία Μουτίδου, η οποία έχει πάρα πολλούς τίτλους. Είναι ηθοποιός, είναι stand-up comedian, είναι youtuber, είναι συγγραφέας, και πολλά άλλα που θα μας τα πει και η ίδια σε λίγο. Εδώ θα κάνουμε μία κουβέντα με τη Σοφία, η οποία με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκε την συνέντευξη αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Ε, εγώ. Για να μιλήσουμε για τη γυναίκα, τη γυναίκα ως ηθοποιός στην Ελλάδα, τη γυναίκα ως stand-up comedian στην Ελλάδα, τη γυναίκα ως youtuber στην Ελλάδα, Ό, όλους τους ρόλους που έχει η Σοφία σήμερα και έχει γίνει τόσο αγαπητή και τόσο επιδραστική, θα έλεγα, στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, έτοιμοι? Εγώ έτοιμη, ναι. Πάντα. Ε, θα ξεκινήσω από την υποκριτική. Θεωρείς ε, ότι είναι δύσκολο να είσαι γυναίκα ηθοποιός στην Ελλάδα. Το λέω σχετικά με τους βασικούς ρόλους που είχες και στους τάβλους, στη Σεριέτα Ζήμη, 2002-2004, και στο Καφέ της Χαράς. Και το ρωτώ με μία υποερώτηση, αν σε ενδιέφερε πέρα από το μέγεθος του ρόλου και το είδος της αναπαράστασης της γυναίκας που θα έπαιζες. Ε, καταρχάς νομίζω ότι οι δυσκολίες ε, είναι ίδιες και για άντρες και για γυναίκες, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Δεν έχω διακρίνει κάτι διαφορετικό. Mm -hmm. Δεν έχω διακρίνει κάποια άλλη αντιμετώπιση στο να πάρεις κάποιο ρόλο ή να μπει σε μια διαδικασία ακρόασης και να πάρεις ένα ρόλο ή ε, δεν ξέρω, ακόμα και με αθέμητα μέσα να πάρεις το ρόλο. Οι ευκαιρίες είναι οι ίδιες. Δεν βλέπω κάποια διαφορά. Τώρα, όσον αφορά στα, στην πληρωμή μας, που είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει στο Hollywood, στο ΣΕΙ των άλλων συναδέλφων που είναι μακριά, εμείς δεν ξέρω αν το έχουμε. Νομίζω ότι οι γυναίκες πληρώνονται Όσο και οι άντρε, νομίζω, αν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη, δεν έχω διακρίνει τέτοια συμπεριφορά ε, λόγω φίλου κάποιο να πληρώνεται ε, κάποιο άτομο λιγότερο από το άλλο. Ε, τώρα, όσον αφορά στο μέγεθος του ρόλου, εμένα προσωπικά δεν με επηρεάσε ποτέ, αν αυτό με ρώτησες. Με απασχολεί η ποιότητα αυτού που πάω να παίξω, ε, του ρόλου που πάω να υποκριθώ. Ε, με ενδιέφερε εάν αυτό που διαβάζω μπορώ να το εκπροσωπήσω. Αν μπορώ να το εκπροσωπήσω, το εγκρίνω κιόλα. Αν μπορούσα, τότε σίγουρα θα μου το επέτρεπα κιόλα θα ήταν εγκεκριμένο. Αν δεν μπορούσα να το αναλάβω, θα ήταν για κάποιου λόγου, φαντάζομαι, που θα πρόσβαλαν ε, ξέρω, ό, τη γυναίκα, ή θα πρόσβαλαν εμένα, σαν Σοφία, ή θα ήμουν αδύναμη. Για παράδειγμα, για ένα πολύ μεγάλο διάστημα τη ζωή μου, έλεγα ότι εγώ δεν μπορώ να αναλάβω ρόλο τραγωδία. Mm -hmm. Θεωρούσα τον εαυτό μου πάρα πολύ ανίκανο και ε, ανεπαρκή, ουσιαστικά όχι ανίκανο. Ε, ουσια... μάλλον επρόκειτο για μια έλλειψη εμπειρία ζωή. Τώρα είμαι σε θέση να πω ότι ναι, πολύ καλά θα μπορούσα να αναλάβω και αυτό. Όχι ενώντα κομμωδία ή τραγωδία, τραγωδία ενώντα την αρχαία ελληνική που έχει ένα συγκεκριμένο βάρο. Ε, άρα λοιπόν, ναι, με ενδιαφέρει τι εκπροσωπώ, αλλά απαντάω στο ερώτημα πιο πριν ότι αν μπορώ να το κάνω μέσα στον μπορώ μου, υπάρχει και το εγκρίνο μου. Μάλιστα. Ακριβώς αυτό. Εκεί ήθελα να πάω γιατί βλέπουμε στην αμερικάνικη τηλεόραση μετά το 2000 αλλά και πολύ πριν, αλλά θέλω να σταθώ στις δύο τελευταίες δεκαετίες την αναπαράσταση πολύ ενδυναμωμένων γυναικείων χαρακτήρων. Από το Grey's Anatomy που είναι ένα δεν ξέρω αν το γνωρίζει, ένα ιατρικό δράμα Παύλα Σαπουνόπερα που παίζει 20 χρόνια, μέχρι το Σκάνταλ, όπου έχουμε μία μαύρη πρωταγωνίστρια η οποία κινεί τα νήματα τη κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ένα μεγάλο κομμάτι της μυθοπλασίας να αφορά σειρέ περίοδου, δηλαδή σειρέ που διαδραματίζονται στο παρελθόν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, Έχουμε την αναπαράσταση, λογικά, μιας πατριαρχικής κοινωνίας, με ό,τι κουβαλάει αυτό, δηλαδή βλέπουμε άντρες να κακομεταχειρίζονται γυναίκες, έχουμε αναπαραστάσεις βιασμών κτλ, κτλ. Που, κατά τη θεωρητική μου άποψη, την επιστημονική, ειδικά η αναπαράσταση της σεξουαλικής βίας, είναι σαν μια κακο... κανονικοποίηση αυτής Τη κατάσταση που προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου ούτε επιστημονικά ούτε προσωπικά. Παρατηρήσει εσύ αυτή την απουσία δυνατών γυναικείων χαρακτήρων στην ελληνική μυθοπλασία, Καταρχά, να τοποθετηθώ για τα αμερικάνικα ναι, ναι. σεριά. Το Grace, το Grace Anatomy, εγώ προσωπικά το θεωρώ μεγάλο σκουπίδι. Mm -hmm. Οπότε δεν αποτελεί για μένα ένα, ε, κάτι να μου διδάξει. Mm -hmm. Το άλλο που μου είπε ότι μία μαύρη γυναίκα κινεί τα νήματα, το βρίσκω γραφικό. Mm -hmm. Γενικώ βρίσκω γραφική την εκμετάλλευση και του χρώματος του ανθρώπου και της σεξουαλικότητάς τους mm -hmm. και είμαστε σε μια εποχή που ε, κατά βάση χρησιμοποιούνται οι άνθρωποι που ανήκουν σε μειονότητες για να ξελασπώσουν ολόκληρες φασιστικές ιδεολογίες από πίσω. Mm -hmm. Δηλαδή όταν βλέπουμε, ας πούμε, δεν ξέρω, μια τρανς υπουργό, είναι σαν να καθησυχάζεται όλη η τρανς κοινότητα ότι μπορεί να το κάνει, ενώ δεν μπορεί να το κάνει, δεν τη επιτρέπεται. Οπότε, εάν ένα σύριαλ έχει μπροστά μια γυναίκα που τα καταφέρνει όλα, εμένα μου προκαλεί περισσότερο γραφικότητα και mm. μια μάταιη ψεύτικη προσπάθεια, πάλι ενταγμένη στο αμερικάνικο πρότυπο. Γενικώ δεν μπορώ να πάρω από του Αμερικάνου κάποιο μήνυμα. Αδυνατεί το σώμα μου. Δίνω μεγάλη προσπάθεια, αλλά δεν μπορώ. Ε, από ευρωπαϊκό και Ισραηλινό και Ισραηλίτικο και Ιρανικό πιο πολύ σινεμά, παίρνω περισσότερα μηνύματα. Ε, τώρα, όσον αφορά στην Ελλάδα, όταν αναγκάζεσαι να αναπαραστήσει άλλε εποχές, θα αναγκαστεί να δείξει, και είναι και βασισμένα σε βιβλία κάποια, θα αναγκαστείς να δείξει ε, και τι συνέβαινε τότε. Mm. Το, αν με ρωτά, αν είναι κέρια η επιλογή των έργων, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω, γιατί υπάρχει έτσι και μία δεν ξέρω, μια άρχιο, νεκρό, ταφό, πεθαμένο, λατρεία, να ανασύρουμε παλιά πράγματα και να τα φέρουμε σήμερα για να θυμηθούμε, να νοσταλγίσουμε, να ξαναθυμηθούμε πώς ήταν. Δεν, εγώ δεν θα τα έφερνα, αλλά δεν μου πέφτει λόγος. Ούτε θα μου άρεσε ένα ψεύτικο σύριαλ στο οποίο η γυναίκα θα τα κάνει όλα. Θα μου άρεσε μια αληθινή αναπαράσταση τη σημερινή εποχή. Ένα σύριαλ που θα δείχνει αλήθεια πώ είναι η γυναίκα. Τώρα, αν δεν μα αρέσει πώ είναι αλήθεια, αυτό είναι άλλο. Αλλά θα ήθελα να τη δω αλήθεια πώ είναι. Και εδώ μπαίνει ένα μεγάλο θέμα, τι είναι αλήθεια. Και αν το σύριαλ θα γινόταν με δικό μου γνώμονα, θα ήταν διαφορετικό από ό,τι γινόταν με δικό σου, του Γιώργου, του Δημήτρη Δίπλα κτλ. Πάντω, κανένα σύριαλ αυτή τη στιγμή, ούτε Αμερικάνικο ούτε Ελληνικό, δεν εκπροσωπεί τη θέση τη γυναίκα σπάνια το βλέπω σε κάποιες ταινίε, πραγματικά να πιάνει αποχρώσεις της σημερινής ψυχοσύνθεσης της γυναίκας και από πολλοί μαέστρους της ευάθησης στην ψυχική κατάσταση. Αλλά είναι ελάχιστη. Αυτές οι σειρέ, άγριες μέλησες και τα λοιπά, ανήκουν θεωρητικά τώρα σε, μία, σε έναν κύκλο σειρών και ταινιών που έχουν ονομαστεί από τους Βρετανούς ταινίε κληρονομιά ή σειρέ κληρονομιά, heritage. Για του Βρετανού, μιλάμε για όλε αυτέ τι ταινίε με τι βασίλισσε και του βασιλιάδε του. Εμά παίρνουν αυτή τη μορφή. Και ντε μεκ για μένα έχουν αυτή τη νοσταλγία. Ποια νοσταλγία, του να είναι η γυναίκα εκεί και να βιάζει ναι, ναι. Το Όχι, μαντάμ, δεν τη θέλω. Εγώ θέλω μια ναι. γυναίκα το σήμερα, αυτό που λε. Που θα κάνει και τη δουλειά του σπιτιού, θα έχει έναν υποστηρικτικό άντρα. Υπάρχουν και αυτοί οι άντρε σήμερα. Ναι, ναι, έτσι ακριβώ. Και α έχει με στο σπίτι αυτή η γυναίκα και τη μάνα τη που είναι από τότε. Ναι. Νοσταλγικά και ναι, γλυκούτσικα. Ναι, ναι. Αλλά νοσταλγικά, μην φτιάχνουμε και ένα παρελθόν κουκλίστικο. Βλέπει Είμαστε... πόσο, συγκρούμε. πόσο συγκρούμενα είναι. Δηλαδή, έτσι. και θέλουμε την εποχή εκείνη με τα κακά της, και νοσταλγούμε. Το λέω και στην παράσταση. Έτσι. Δηλαδή. Μήπως είμαστε λίγο Πασόκ, μήπως ακόμα γοστάρουμε εκείνο το χαβά, χωρίς να καταλαβαίνουμε ακόμα ότι εκείνο ο χαβάς μας έβγαλε εδώ που είμαστε. Και όπως μου είπε και ένας φίλος μου, δεν σου λέω ψέματα, μου είπε. Είδε την παράσταση και, και αυτό είναι 38, αλλά πολύ μέσα. Μου λέει, δεν σου κρύβω, μου λέει, ότι όλη αυτή η γενιά, με τα ανοιχτά που κάμισα και το σταυρό και την τρίχα στο στέρνο, θέλω να αφανιστεί, είναι η αιτία όλων των δεινών αυτή τη στιγμή. Και του λέω: Το καταλαβαίνει ότι δεν είναι αιτία, ότι απλά βρεθήκανε σε εκείνη την εποχή. Αλλά του έχουμε ονομάσει έτσι. Λέει: Ναι, αυτοί. Δεν του μπορώ. Αυτοί κάναν το κακό όλο. το έχει δαιμονοποιήσει, ξέρει, σε αυτή τη γενιά. Αυτοί μα μάθανε. Αυτά, ναι. Αυτό έχει κάνει χίχη όλη την εποχή. Καμία νοσταλγία μου λέει. Ούτε αίτη, ούτε γαρδέλη. Κάνσελ. Κάνσελ αίτη. Ναι, δεν γίνεται. Αυτό είναι η εύκολη λύση στι μέρε μα. Κάνσελ εκείνο, κάνσελ μια φράση. Για να μην πούμε φράση που θα κόψει ο Δημήτρης. <συσχεδιά> τα πολλά τα <συσχεδιά> guts, να το πούμε <συσχεδιά> στα αγγλικά που δεν κόβεται, <συσχεδιά> είναι να μην κάνει cancel. <συσχεδιά> να επιλέξει τι από εκεί σου κάνει. Γιατί δεν θα ξεχάσω που κατουρούσαν τα γάλματα του Λένιν στη Σοβιετική Ένωση. Τα ρίχναν κάτω και τα κατουρούσαν και ανοίγαν McDonald's με βέβαιη μανία την καταπίεση. Και βλέπει δεν οδηγεί κάπου. Τα άκρα οδηγούν στα άκρα. Θα μείνω λίγο στο «Grey's Anatomy», γιατί δημιουργήθηκε από γυναίκα. Εγώ, σε αντίθεση με σένα, το παρακολουθώ σχεδόν 20 χρόνια και για μένα παρουσιάζει μία φεμινιστική ουτοπία. Δηλαδή, έχω μέσα στο νοσοκομείο, μία μαύρη, μία Ασιάτισα Αμερικανίδα, ε, λευκές, έχω διάφορες ε, ε, σεξουαλικότητες γυναικών και ανδρών εστιάζω απλά στη γυναίκα σε αυτή την ερώτηση και είναι και Αφροαμερικανίδα η δημιουργός της σειράς που ανοίγει, άνοιξε για μένα ένα, όπως αποδεικνύεται και από τα νούμερα τώρα γιατί εγώ κοιτάζω και τις στατιστικές που βγαίνουν στην Αμερική άνοιξε το, το δρόμο για άλλες συγγραφείς και δημιουργούς σειρών και ναι, όντως δημιουργείται μια ουτοπία, δεν είναι έτσι οι γυναίκες γιατροί έτσι θα μπορούσαν να είναι σε έναν ιδανικά πλασμένα, πλασμένο κόσμο. Και θεωρώ ότι η αναπαράσταση έχει σημασία όταν το δεις κάτι, όπως είπες για τον τρανς υπουργό, που δεν υπάρχει, αλλά έστω η αναπαράσταση για μένα έχει σημασία. Εμείς όταν μεγαλώσαμε με τον Εξωγήινο και τις ταινίες του Σπίλμπερκ, τις πρώτες κτλ, είχαμε κυρίως άντρες ήρωες να ταυτιστούμε που μπορούμε φυσικά να ταυτιστούμε και με άντρες. Και εγώ με τον Ινδιάνα Τζόνς ταυτιζόμουν, όχι με την κοπέλα που πήγαινε να σώσει. Αλλά το Frozen του 2013 που έδειξε ότι η αδερφή που βασιλοπούλα θα σωθεί από τη βασιλοπούλα αδερφή της, είναι σημαντικό. Εγώ όταν το είδα που ήμουν πλέον 40 χρονών, χειροκρότησα στο τέλος. Γιατί είναι σημαντική αυτή η αναπαράσταση. Δεν θα διαφωνήσω. Ε, συμφωνώ ότι το να αλλάξει τα πρότυπα μέσα από απλέ ιστορίε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ε, νιώθω υποτιμημένη με τον Grace Anatomy. Mm. Γιατί νιώθω περίπου δύο ετών όταν κάποιο μου βάζει από ένα χρώμα και ένα σχέδιο ανθρώπου σε ένα χώρο και μου λέει: Έτσι θα μπορούσε να είναι η κοινωνία. Βλέπει, Εγώ όμω είμαι 52 και δεν είμαι δύο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να γίνει στο Frozen. Πάρα πολύ ωραίο πάντα με μέτρο. Έχουμε φτάσει στο σημείο του ανάποδουση. Ήμασταν εκεί και είμαστε στην αποδόμηση. Ε? Οπότε καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα ξύλωμα. Ε? Και χρειάζεται το ξύλωμα, το έχω πει πολλές φορές. Πρέπει να ξυλωθούμε εντελώς. Όπως μας ράψαν τόσα χρόνια, τώρα πρέπει να μας ξυλώσουν. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι το δικό μου το μυαλό θα πρέπει να αποδεχτεί τα πάντα. Εγώ λοιπόν, σε μια γραφική αναπαράσταση, ε, έχω αντίδραση. Θα προτιμούσα μια ταινία στην οποία η γυναίκα ακόμα μαγειρεύει, ακόμα ξεσκατώνει το παιδί, ακόμα το γράφει στο σχολείο, ακόμα θα αναλάβει το πάρτι, ακόμα θα είναι αυτή που θα πάει να φροντίσει τον γέροντα, ακόμα και στον έχει σε ίδρυμα και δεν τον έχει στο σπίτι τη πια στα 2024 και εκεί μέσα σε. έχει καριέρα και μέσα σε όλο αυτό με έναν υποστηρικτικό άντρα δίπλα, θα ήθελα, όχι όμως τον άντρα είδωλο τον άντρα ο οποίος, έναν υποστηρικτικό άντρα όπως είναι η αλήθεια αυτή τη στιγμή, έναν άντρα που δεν είναι πια όπως ήταν, έναν άντρα που θα βοηθήσει, που θα κάνει, θα υπάρξει τόση εξέλιξη. Η τόση εξέλιξη με αφορά περισσότερο από την γκάμα, την παλέτα σεξουαλικότητων και χρωμάτων σε ένα σειριαλ. Είμαι περισσότερο του λίγο, αλλά ουσιαστικό, όταν τελειώσει η ταινία να πω για δες. Πραγματικά είναι αυτό που θα με βοηθήσει να αλλάξω, παρά να δω ένα ιδανικό στο οποίο πάλι θα πω, ναι καλά, σιγά μην γίνεται. Και πότε θα γίνει αυτό σε εμά. Το ότι βέβαια ανοίγει δρόμους είναι πολύ σημαντικό. Αλλά είναι λυπηρό που χρειαζόμαστε παντιγέρες για να ανοίξει ο δρόμος. Ωραία. Ε, λοιπόν, πάμε στο YouTube. Ναι. Πώς σου ήρθε η ιδέα και αν θεωρείς ότι το YouTube είναι μια νέα μορφή τηλεόραση που προστίθεται σε αυτό που έμαθε η δικιά μας γενιά, ένα κουτί στο σαλόνι που άλλαξε και τη γεωγραφία. Το διδάσκω εγώ στο μεταπτυχιακό, όταν η πρώτη ερώτηση που κάνω στα παιδιά είναι τι είναι τηλεόραση, γιατί στο τηλεκοντρόλ μου πλέον γράφει και YouTube και Netflix. Οπότε είναι ένα θέμα, είναι και τεχνολογία, αλλά είναι πολλά άλλα πράγματα στις μέρες μας. Όπως το έπαιζε ακριβώς, είναι άλλη, μία, είναι άλλη μία έκθεση mm -hmm. σε κάτι που είναι πάλι τζάμι. Ακριβώς. <laughs> Απλά το επιλέγεις στο σπίτι σου, ό,τι ώρα θέλεις, έχεις πρόσβαση στην ώρα, στην επανάληψη, έχεις πρόσβαση. Έχει πρόσβαση ο καθένας στην εκπομπή σκέψεων και ιδεών, στο, στη δημιουργία περιεχομένου. Και η διαφορά του YouTube είναι ότι από μπορείς να γίνεις και πομπός. Ε? Από Αποδέκτης γίνεσαι και πομπός. Ένα χώρο που. Ε, ένα δικαίωμα στην έκφραση και ένα δικαίωμα στο να δει περισσότερε απόψει από ό,τι πριν στην τηλεόραση και λιγότερο κατευθυνόμενε, ίσω. Άρα αισθάνεστε και πιο ελεύθερη να φανταστώ, θα την κάνω την ερώτηση, γιατί υπάρχει μια ελευθερία στο YouTube, έτσι, που δεν τη βρίσκει στη... στην, uh, στα ιδιωτικά κανάλια, α πούμε. Έτσι ακριβώ. Μα σκέψει ότι είναι σαν να είσαι μόνο σου και σαν να έχει αφεντικό για παράδειγμα, πολύ διαφορετικά θα πουλούσα εγώ παπούτσια αν δεν είχα αφεντικό. Ε, μπορεί να έλεγα σε μια πελάτησα, αυτό δεν το προτείνω. Σου προτείνω αυτό. Το βλέπω καλύτερο και με το στυλ σου. Ενώ στο αφεντικό να πει ότι όλα τα παπούτσια είναι υποπρόταση. Οπότε και στο YouTube κάτι αντίστοιχο γίνεται. Έχει μια ελευθερία. Όχι ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί, αλλά έχει μια μεγαλύτερη ελευθερία. Θα ήταν ψέματα να πούμε ότι δεν έχει. Ένα άλλο σημαντικό θέμα ε, που έκανα μία μικρή έρευνα σε άλλες stand-up comedian, που δεν είναι στο YouTube, είναι στο Netflix, εσείς όμως και στο YouTube, ε, και μιλάς από τις πρώτες γυναίκες που μιλάει για την εμεινόπαυση. Είδα την, τα αποσπάσματα της Wanda Sykes ε, στο Netflix, η οποία από τα 40 της είδε την κοιλιά της να αλλάζει, τη λιποαποθήκη της να μεγαλώνει, την ονόμασε κιόλας Έστερ, Είδα μετά ότι η Έστερ ανέβαινε πιο πάνω, πήγαινε και πιο πίσω και τα λοιπά. Και τη Λιν Κόπλιτς, μπορώ να σου στείλω και τα links αν δεν τα έχεις δει ήδη, που μιλούσε για τα ξεσπάσματα της εμινόπαυση. Και επειδή βρισκόμαστε και οι δύο σε αυτή τη φάση, και σε αυτή τη φάση που είναι η πρώτη γενιά νομίζω είμαστε εμείς που μιλάμε γι' αυτό, πώς αποφάσεις να μιλήσεις γι' αυτό και τι μηνύματα παίρνεις από γυναίκες. Δεν φοβήθηκες ε... καθόλου να μιλήσεις για αυτό το πράγμα. Καταρχάς, να εξηγήσω ότι ε, ε, εγώ δεν αποφασίζω πράγματα, δυστυχώς δεν τα έχω καταφέρει, το δουλεύω με το θεραπευτή μου. Ε, δεν έχω κάποια στρατηγική, ούτε παίρνω κάποια απόφαση για κάποιο θέμα. Έχω μια πολύ μεγάλη διάθεση να μοιράζομαι, αυτό είναι που δουλεύω και στη θεραπεία, να μοιράζομαι, να μοιράζομαι, να μην το κρατάω για μένα να το μοιράζομαι, είτε αυτό ήταν η γειτονιά παλιά, είτε τώρα είναι το YouTube. Και έτσι απαντιέται και το δεύτερο. Δεν υπάρχει θέμα φόβου. Mm. Γιατί δεν νιώθω ότι λέω κάτι που είναι κάπως. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να φοβάμαι. Μπορώ να φανταστώ γιατί το λες. Αυτό το κάνει το iPhone με το χεράκι, δεν το κάνω εγώ. Δεν πειράζει, είναι χαριτωμένο. Σκάνε, σκάν χεράκια και άμα κάνω έτσι σκάει και καρδούλα. Σε λεπτό. Να τη βλέπεις. Ναι, είναι φρικτό το τηλέφωνο. Ε, μπορώ να καταλάβω γιατί μου το ρωτάς, δεν με χαζή, δεν φοβάσαι μην αποδομηθείς, δεν φοβάσαι μην, ξέρω εγώ, δείξεις το γύρας. Δεν φοβάσαι. Ίσως να φοβάμαι πάρα πολύ και με αυτόν τον τρόπο να το ξορκίζω. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχω πιάσει τον εαυτό μου φέτος να θορυβούμε στα αλήθεια από την ηλικία μου. Αλλά αυτό δεν συνδέεται με το να μην το βγάλω, συνδέεται με το να το βγάλω. Σημαίνει ότι ίσω να είναι μια δική μου άμυνα στο φόβο μου. Άρα φοβάμαι, αλλά αυτό δεν είναι αυτό που θα με κάνει να μην μιλήσω. Να δηλαδή. Με κάνει να μιλάω, το ότι φοβάμαι. Ναι, φοβάμαι, βέβαια. Φοβάμαι το γύρα, φοβάμαι την έκπτωση του σώματό μου, φοβάμαι την πάυση του αίματος, Δηλαδή δεν το πιστεύω ότι δεν έχω αίμα κάθε μήνα. Ε, δεν το πιστεύω ότι ε, γέμισα παραπάνω τρίχε. Uh, φοβάμαι την ξηροκολπία, την περιμένω με φοβερό τρόμο, την έχω ακόμη και τρέμω κάθε φορά που κάνω έρωτα λέγοντας ας μην είναι η φορά που δεν θα έχω κάτι μέσα μου. Γιατί είναι, δεν σου πω, είναι σαν να σου λέει η φύση, τα υγρά τελειώσανε. Πάμε σε μια στεγνή εποχή. Μια εποχή που έχει να διαδραματιθεί σε ναι. άλλα πράγματα. Παίρνω τα ωφέλη πολύ έντονα. Νιώθω μια φοβερή διάβγεια στο κεφάλι μου. Νιώθω μερικέ φορέ ότι θα ότι περίπταμε, θα γίνω ένα γέροντα με μουσια, σιγά σιγά και θα, θα λέω σοφίε. Το νιώθω. Νιώθω αυτή την οριμότητα των 52 και νιώθω μια φοβερή ηρεμία. Αλλά έλα που ήρθε την ώρα που σταματάει το αίμα. Είναι σαν μια ανταλλαγή δηλαδή. Θα σου πάρω το αίμα, αλλά θα γίνει πιο σοφό. Θα σου πάρω τα υγρά, αλλά θα είσαι. Και λες, μα εγώ θέλω και τα υγρά και να", και λέει, δεν γίνεται. Ή τα υγρά ή αυτό αυτό, <laughs> θέλω και τα κιλά που ήμουν στα 30 μου, είναι. θέλω και αυτά. Τα... Δεν γίνεται όμως. Είναι αυτή η ανταλλαγή, αυτό κατάλαβα. Είναι. Αν το δω έτσι ως ανταλλαγή μπορεί και να, να συμφιλειωθώ. Αλλά η μελαγχολία ή το ξέσπασμα μέσα στη διάρκεια ενός μιας ώρας είναι λίγο ορμόνες. Ναι. Αυτό είναι, είναι λίγο ξεκάθαρα ορμόνες. Και θεωρώ ότι είναι ένα ακόμα κομμάτι της πατριαρχίας, εγώ, που δεν μας προετοιμάζουν γι' αυτό, δεν μας κατανοούν ναι. γι' αυτό, έτσι, γιατί εσύ στο YouTube τώρα, που είσαι αφεντικό του εαυτού σου, θα βγεις και θα κάνεις το βίντεό σου την ώρα που σε βολεύει. Αν δούλευε mm -hmm. όμως κάπου πολίτρια, θα έπρεπε να είσαι εκεί, είτε είχες ξέσπασμα, είτε έκλαιγες όλη την ώρα, είτε... Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Και τώρα σκάνε διάφορες νομοθεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις γυναίκες σε αυτή την περίοδο, για να τις ελαφρύνουν λίγο. Ναι. Είναι... είναι μικρό Μπέτ, είναι σαν... Αυτό σου είπα. Είναι σαν να σκέψω, ας πούμε, σαν να πολύ βαθιά. Ήμασταν ε. αφημένοι και κοιμόμασταν Και σιγά-σιγά κάποιος ε, προσπαθεί να σε ξυπνήσει και να σου πει ε, να κοιτάξεις μέσα σου και αυτό παίρνει χρόνο, πολύ χρόνο, και δεν έχει άμεσα αποτελέσματα. Αλλά χτίζεται κάτι γιατί το δικό μου το παιδί θα είναι πολύ καλύτερα. Θα είμαι η γενιά που θα παραδώσει μια άλλη σκητάλη, και αυτή με τη σειρά τη. Γι' αυτό σου είπα για τον κρίση ανάτομη. Είναι σαν να πάμε να με ξυπνήσουμε με ένα κουβά νερό. Mm -hmm. Καταλαβέ. Δηλαδή, σαν να μου λένε, Ελά, ξύπνα, κοίτα τι γίνεται πραγματικά. Και λε, εσύ, μα κοιμόμουν, δηλαδή, ένα-ένα. Δηλαδή, μου τα δίνει πολύ ε, όλα μαζί. Ε, με ξυπνά και εγώ δεν θέλω βασικά, αυτή τη στιγμή να ξυπνήσω. Εγώ θέλω να λύκο ξυπνήσω. Άρα λοιπόν, επανέρχομαι πάλι, το Grace Anatomy, ε, κατάλαβε, το, το επικαλούμε σαν. Το μια α... ένα παράδειγμα φαντασιακό που εσύ δεν το δέχεστε ναι. ω τέτοιο. Δεν θα μπορέσει να ενεργοποιήσει κάποιον ο οποίο δεν τίλνταρε από μόνο του. Πρέπει. Είναι ψευδέ το τυλντάρισμα των προτύπων αυτών. Το αληθινό είναι αυτό που είπε, το βαθύ, σιγά σιγά, ένα νομοσχέδιο που θα πει τι ημέρε εκείνε, δεν ξέρω, λέω τώρα, μπορεί να αργεί δύο ώρε, να φεύγει μια ώρα, να αποσύρεται για λίγο να ξεκουραστεί. Δεν ξέρω. Ή όπω η μαμά μπορεί να παίρνει το παιδί, το το θυλάζει. Αυτά είναι τα πολύ βαθιά που σιγά σιγά το ότι εγώ γκώνω πια, γκώνω, λέω δεν μπορώ. Κάτι με πνίγει, με παίρνει ένα φίλο μου και λέει δεν πάει άλλο, βρέσουμε ένα θεραπευτή. Τι δεν πάει άλλο. Ακριβώ τα ίδια προβλήματα με χθε είχε. Είναι το όριό του. Εκεί έγκουσε. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα προσωπικό όριο από όταν το περνάμε, ζητάμε βοήθεια. Αυτό. Σίγουρα. Απλά θεωρώ ότι ε, και εσύ, μαζί, και σένα, μαζί, με σένα και εγώ ίσως, ε, επειδή είχα τα πρώτα μου, τις πρώτες μου την πρώτη διάγνωση αγχώδου, διαταραχή και κρίση πανικού στα 19 μου, τα 90 δηλαδή, όταν αυτή η λέξη δεν υπήρχε καν στην Ελλάδα. Ναι. Η λέξη Ζάναξ δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Ε, οπότε ως μία από τις πρώτες διδάξεις, θέλω να πω, μπήκα στη διαδικασία που μπαίνουν οι φίλοι σου σήμερα στα 50, εγώ μπήκα από τα 20 ναι, και απελευθερώθηκα 20 χρόνια μετά στα 40. Πάντα πλέον είχα απελευθερωθεί με τη σωστή θεραπεία, το σωστό γιατρό κτλ. Οπότε ε, ίσως επειδή το έκανα λίγο πιο νωρί, ναι. δεν χρειάζεται τώρα έχω τα εργαλεία Είτσι. για να μπορέσω να αντιμετωπίσω αυτό που συμβαίνει. Εκπαιδευτική, εκπαιδεύτη νωρίτερα. Και είναι αυτό το δεύτερο κομμάτι, μετά την εμινόπαυση, που μιλάς για να βγάλεις το στίγμα, όπω μιλάω και εγώ στα, στο δικό μου περιορισμένο κοινό των φοιτητριών και φοιτητών. Που πάσχουν πολλά από αυτά τα νέα παιδιά. Και εξακολουθούν να θεωρούν στίγμα το να πάνε στον ψυχίατρο. Στον ναι, παιδιά. βέβαια. υπάρχουν και τα παιδιά που πηγαίνουν ήδη ε, να έχουν ψυχοθεραπεία. Αλλά εγώ με το να μοιράζομαι το ότι παιδιά είμαι survivor από mental health. Τώρα, συγγνώμη, χρησιμοποιώ αγγλικού τόρου γιατί είδε γράφω και αγγλικά και τα έχω λίγο μπερδεμένα. Σαν την καγιά είμαι κι εγώ ένα πράγμα. Mm -hmm. <laughs> αλλά στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Και ε, μοιράζοντα. Καθώς μοιράζομαι τις δικές μου εμπειρίες, όχι τι μου συνέβη ακριβώς, αλλά και εγώ παιδιά το πέρασα αυτό, δεν είναι εύκολο και θέλουμε ειδικό. Δεν θα σας διορθώσω εγώ, δεν ξέρω, δεν έχω τις ναι. Mm -hmm. αλλά μην φοβάστε το στίγμα, μη φοβάστε τα φάρμακα, εάν χρειαστούν για λίγο, για πολύ, για όσο θέλετε. Μην φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια, γιατί είναι η κουβέντα κλειδί που είπες. Αν είναι όταν ο αλκοολικός δεν μπει ή είμαι αλκοολικός, δεν θα γίνει ποτέ καλά. Ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω. Ε, μακάρι δυστυχώς. να μπορούσαμε... έτσι είναι. Ναι. Όχι, λέω, μακάρι να μπορούσαμε από πριν να... Ε να μπορούσε δεν ξέρω, να παρέμβει η επιστήμη την ώρα που σκάει ένα κακό, αλλά επειδή αυτά τα κακά έχουν να κάνουν με το μυαλό του καθενό, είναι πολύ προσωπικά. Δηλαδή, παρόλο που χωριζόμαστε σε διαταραχέ, οι προσωπικότητε χωρίζονται, οι ψυχώσει, οι νευρώσει, παρόλα αυτά πάλι κάθε περίπτωση είναι εντελώ διαφορετική και έχει το δικό τη χρόνο. Ε, οπότε η ομαδοποίηση αυτή βοηθάει. το δικό δεν. Ναι, και το δικό της χρόνο να το αντιληφθεί. Να το, αυτό που είπες, ξεκίνησα 20, ένιωσα 40 τα αποτελέσματα. Και εγώ ξεκίνησα πριν 11 χρόνια, πριν τρία άρχισα να νιώθω. Που σημαίνει ότι αυτό όμω δεν έχουμε εκπαιδευτεί, ρεμπέτη. Πώ να ζητάμε από κάποιον να του. Δηλαδή το θεωρώ και άδικο. Ε, εκνευρίζομαι, αλλά μετά το θεωρώ άδικο. Επειδή εμεί έτυχε ή πέτυχε, θα έλεγα, μία σύνδεση. Ε, δύο νευρώνε έστειλαν την κατάλληλη Πιο νωρί από του υπόλοιπου, δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένο ο κόσμο να ξέρει τα καλά. Πολλέ φορέ νιώθω εγώ σαν μάρτυρα του Ιαχοβά. Νιώθω ότι του λέω: ε, Εκεί είναι το φω, πηγαίνετε. Και λέω: Τι κάνω, προσιλητήσω τον κόσμο, α πούμε. Αλλά όταν έχει αισθανθεί τα καλά και είσαι και άνθρωπο του να μοιράζεσαι για του δικού σου λόγου, τι δικέ του παθολογίε, ε, πε να το πει. Αλλά και που θα το πει, μπορεί φυσικά να ενεργοποιήσει κάποιο, να κουμπίσει, να πει: ah, είδε και εμένα μου έρθει αυτό, αλλά αν δεν είναι η ώρα του, δεν θα πάει να ζητήσει βοήθεια. Θα σε πάω λίγο τέλος προς το stand-up, που είχε κάνει ένας φοιτητή μου εργασία για την ιστορία του και βρήκα ότι υπήρξε ένας Αμερικανός εκεί στην περίοδο του Βόντβιλ που τελείωνε στις αρχές του 20ου. Ο Φρανκ Φέι θεωρείται λοιπόν ο πρώτος stand-up comedian στην Αμερική που κάθισε μπροστά από τον τοίχο και έλεγε αστεία περίεργο για τότε, αλλά αυτό ξεκίνησε και έγινε το stand-up σήμερα. Γιατί ήρθα στην παράστασή σου και έχω γράψει μία μικρή εισαγωγή, επειδή έχω μερικές εκατοντάδες stand-up αμερικανικού στο σκληρό μου δίσκο, κάθισα στην πρώτη μου σειρά με την αδερφή μου και ήμουνα δύσκολη, ήμουνα το δύσκολο κοινό, ήμουνα κομμάτι αυτό που λέμε δύσκολο κοινό. Και έχεις βγει και έχω ενθουσιαστεί από το πρώτο λεπτό. Είμαι δύσκολος άνθρωπος, θέλω να σου το πω. Έχω ενθουσιαστεί σε με το πρίο, με τη γραφή σου. Έκανες δύο ώρες stand-up που κανονικά, όπως σου είπα όταν σε γνώρισα στα καμαρίνια μετά, αυτά ήταν, είναι δύο specials κανονικά στο Netflix. Θα ήσουν εκατομμυριούχος εκεί, με τον άντρα σου σε μια ωραία βίλα στα Hollywood Hills μια χαρά και θα πήγαινε από εδώ, από εκεί, στον Τζίμι Φάλλον και θα έκανες πέντε λεπτά μονόλογο. Ήσουν καταπληκτική, εφιέστατη, τα κλιπάκια η επιλογή τους. Δεν έχω να πω τίποτα, ούτε καν να προσθέσω ή να αφαιρέσω να κάνω μια πάντα καλοπροαίρετη κριτική. Ήταν όλο καταπληκτικό. Έκανα κοιλιακούς από τα γέλια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βοηθάς και στην εκγύμνα. Και στη γυμναστική. Έτσι, έτσι, έτσι. Και θέλω να μου πεις, λίγο επειδή είδα ότι έχεις τέσσερις παραστάσεις stand-up έχεις δημιουργήσει από το 2016, αυτή είναι η τέταρτη, πώς ήρθε αυτό με το stand-up, αν ήρθε έτσι οργανικά, από μόνη σου είπες δεν κάνω κάτι, ας κάνω αυτό, και τη διαδικασία λίγο του γραψίματος θέλω. Mm -hmm. Δηλαδή αυτή τη, αυτή τη φορά είχες θεματική το παρελθόν, τα AIDS. Που το θεωρώ πολύ λογικό στην ηλικία μας. Το βλέπω ναι, και και σκηνοθέτε, σκηνοθέτριε που ξαφνικά εκεί κοντά στα 50 κάνουν μια ταινία που αφορά το παρελθόν τους. Αρχίζουμε και κοιτάμε mm. πίσω πλέον. Γιατί η ιστορία μας έγινε ιστορία με γιώτα κεφαλαίο. Διδάσκεται πλέον. Ναι, ναι. Γίναμε μέρος της ιστορίας. Ναι, ναι, ναι. Βιωματικά την ξέρουμε πλέον. Ε το, το γράψιμο, το, μάλλον το stand-up, ε, 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 εγώ πάλι δεν ήταν μέρο ενό σχεδίου. Εγώ ήμουν μια προσωπικότητα από μικρή που έλεγα πράγματα σε κόσμο. Ξέρω, τέσσερα, ήμουν πέντε χρονών όταν έβγαινα στο παράθυρο του σπιτιού μου στη Γερμανία, με σε ένα ισόγειο, και ήταν η κουρτίνα, μπουρντό, χωρίς να ξέρω για θέατρο, δεν είχα ιδέα. Την έβαζα πίσω μου, την κουρτίνα, και μπροστά, έκανα στριπτίζ. Εντάξει, ήταν λίγο άσχετο με το stand-up, αλλά τέλο πάντων <laughs> μου άρεσε να βγάζω μπλουζάκια και να το πετάω στα αγόρια. Και με πια σημάνω, μου έκανε τόπι στο ξύλο και τελείωσε η ιστορία εκεί, οδυνηρά. Ε, μετά στο σχολείο πάντοτε μου άρεσε να εκτίθεμαι, να λέω ποίματα, να είμαι πρόεδρο, να έχω ένα συναλλαγή με τον κόσμο ε, μέσω του αστείου πολύ. Να... Αλλά το δεν σημαίνει ότι γίνει stand-up comedian, ούτε ηθοποιό. Είναι άπειρε οι που εκτίθενται, αλλά δεν το κάνουν επάγγελμα. Εγώ μετά έμαθα την ιστορία του παππού μου, ο οποίο ήταν stand-up comedia, ίσω πριν από αυτόν τον Αμερικάνο. Mm. Ήταν στη Τουρκία. Ε, τότε υπήρχε ένα έθιμο στου γάμου, αλλάζανε. έφερε ο καθένα το δώρο του και έβγαινε κάποιο, κομφερασιέ, παππού μου, και έλεγε: Ξέρω εγώ, η Μπέτη έφερε στο Δημήτρη μία τοστιέρα. Ψωμοί δεν έχουν να φαν, αυτό τοστιέρα έφερε. Σχολίαζε, α πούμε, τα δώρα. Α, ah, ποτήρια, τα είδα και σε ένα άλλο γάμο. Αυτή τα, τα δώρα το πάνω ένα στον άλλον. Έκανε λοιπόν ένα σοου με τα δώρα του γάμου. Και ο παππούς μου και η μαμά μου ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, εκτίθεντο σε κοινό, είτε ήταν έξω εγώ πέντε φίλοι, είτε ήταν όλη η πλατεία του χωριού, και έλεγαν ιστορίε. Μάλλον κάπω το κληρονόμησα. Ε, και κάποια στιγμή ένα σκηνοθέτη, ο Βάλαρη, με έβαλε σε μια παράσταση να κάνω ένα stand-up μέρο με δικού του μονολόγου των παιδιών που γράφανε σε μια παράσταση που ήταν άσχετη, ήταν μουσικοχορευτική. Και έτσι ήταν η πρώτη επαφή με ξένα κείμενα. Με κείμενα αλλονών. Το stand-up κανονικά είναι δικά σου, ξέρει. Και έτσι σιγά σιγά έγραψα. Εγώ γράφω ανάποδα. Γράφω προφορικά. Απομαγνητοφωνώ εμένα. Αυτή είναι η δικασία μου. Δηλαδή, λέω στην κάμερα έναν μονόλογο. Πιάνω μια ροή μου, τεράστια. Την μοντάρω εκεί που θέλω ή σταματάω και προσθέτω κάτι ακόμα, κάτι ακόμα, κάτι ακόμα, μέχρι που ολοκληρώνεται για μένα, το απομαγνητοφωνώ, το κάνω κείμενο, το μαθαίνω σαν κείμενο, γιατί την πρώτη φορά το είπα πρίμα βίστα, και αφού το μάθω σαν κείμενο πρέπει να ξαναθυμηθώ πώς μου βγήκε αυθόρμητα. Γιατί είναι μια περίεργη διαδικασία στην οποία η φυσικότητα γίνεται κείμενο και μετά το κείμενο το ειπα πριν βιστα και αφου το μαθω σαν κειμενο πρεπει να ξαναγίνει η φυσικότητα και κάθε βράδυ πρέπει να γίνεται το ίδιο. Να προκύπτει ό,τι σου προκύπτει. Και όλοι νομίζουν οι περισσότεροι ότι λέω άλλα κάθε φορά, ενώ εγώ λέω ακριβώ τα ίδια. Αυτή η τελευταία παράσταση, πώ γεννήθηκε. Αυτή γεννήθηκε αφού έκανα τα 10 χρόνια σοφία και έκανα την αναδρομή ε, στις στι παραστάσει μου. Λέω τώρα ήρθε να κάνω και μια αναδρομή στην ε, Ελλάδα. Ε, στην ηλικία μου, ναι. Και επειδή ο Κασελάκης με θορύβησε πάρα πολύ με το πώς βγήκε και πώς είναι, και επειδή μου θύμισε λίγο τον Αντρέα, όπω το λέω στην παράσταση, mm -hmm. που είπε για τη σεξουαλική του ζωή δεν με νοιάζει τίποτα, σα τα λέω όλα. Έτσι λέω: θα γράψω για το Πασόκ. Θα γράψω για το πώ ήμασταν τότε και πώ είμαστε τώρα. Όλο αυτό για το Πασόκ μου κάνει εντύπωση, το δεύτερο πράγμα που μου έκανε εντύπωση στην παράσταση, καλά, πολύ μικρότερη εντύπωση, αλλά το σκέφτηκα. Είχε κοινό από 18-20 μέχρι 80 πλάσ που μέτρησα. Μπορεί να ήταν και 90, 90 χρονών, δεν ξέρω. Αυτό πώς το εξηγείς. Εγώ το... το εξηγεί σε αφορά, απλά έρχονται. Όχι, όχι απλά με αφορά. Αποτέλεσε και... και αντίδραση όλων των οικείων μου όταν τους είπα ότι θα κάνω μια παράσταση για το Πασόκ και μου είπα ποιος την δει παράσταση για το Πασόκ. Ε, και τους είπαμε έχω μια αίσθηση ότι δουν όλοι. Τα αίτης είναι αίτης. Δηλαδή η μουσική αυτή, η Δήμητρα Τρότου τραγουδάει, πούμε, το What a Feeling. Η ναι. Δήμητρα βρήκε τον τίτλο. Η Πόλη μου βρήκε τον τίτλο. Ναι, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, που τι είπα και τι έχω περιδιηγηθεί τη ζωή μου και πώς και συνέχεια, α πούμε, λοιπόν, παρεάρε και ποδήλατα και γειτονιέ και αλητεία και τέτοια. Και mm -hmm. δείχνω και το γύρο συχνά, το κλίμα να τη μεταδώσω όπω ήμασταν και τα γουστάρικε. Κάθομαστε μια μέρα, κάνουμε ένα brain με κάτι φύλος, Τι τίτλο να βγάλουμε, λέμε εμεί τα δικά μα. Και ήταν η Δήμητρα και λέει: έχω και εγώ να σα πω κάτι, αλλά εντάξει, βλακή αυτό θεωρείστε. Και τη λέμε, Για πες, και λέει, Τελικά τον μεθύσαμε τον ήλιο. Και ω. λέει ένα φίλο μου, Πώ μα κατούρισε έτσι μικρή. Ήταν κάτι το ασύλληπτο, τι είπε. Και τη λέμε, Καλά, εσύ πώ συνδύασε. Κι όμω τα συνδύασε. Συνδύασε δηλαδή την ανάγκη μα από το τραγούδι αυτό, τη μέθη μα και τελικά. Πολύ τα φάγαμε ρε παιδί μου. Τα συνδύασε όλα ένα 15χρονο παιδί. Εκεί λίγο χάρη, καλό εντάξει. Θα έχουμε και μικρού και με ένα περίεργο τρόπο έρχονται όλοι και είναι πάρα πολύ νέοι, πάρα πολύ. Διδάσκω κομμωδία αρκετά χρόνια και σύμφωνα με την θεωρία της, όχι την αριστοτελική, πιο σύγχρονη θεωρία, η κομμωδία είναι για μένα ένα επαναστατικό είδος, περισσότερο από το δράμα, ένα είδος που είναι πάντα σύγχρονο, μιλάει για σύγχρονα πράγματα και παλεύει εναντίον των ορίων του συστήματος, του εκάστοτε συστήματος, το οποίο προσπαθεί να ανατρέψει σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό. Η ελληνική τηλεόραση, όπως είπαμε, αυτόν τον καιρό έχει πάρα πολλά δράματα. Ελάχιστες κωμωδίες. Γενικά η ελληνικη τηλεοραση οπως ειπαμε αυτο τον καιρο εχει παρα πολλα δραματα ελαχιστες κωμωδιες γενικα η okay, κομμωδια από... Οκ, σε ευχαριστώ που μου το λες, γιατί δεν το ξέρω κιόλας. Δηλαδή δεν ξέρω ότι, επειδή δεν παρακολουθώ καθόλου, είναι λίγες οι κωμικές σειρές, έτσι. Είναι ελάχιστες και δεν έχουν και μεγάλη τηλεθέαση. Οκ. Okay γιατί δεν υπάρχει κομμωδία στην ελληνική τηλεόραση, ας πούμε, όπως υπήρχε παλιότερα. Νομίζω ότι η, η, μυθοπλασία, η τέχνη, από όλες οι τέχνες, από την οικαστική, τη μουσική, την έβδομη τέχνη, αντικατοπτρίζουν την κατάσταση του ψυχισμού του λαού. Δεν είμαστε μία εποχή στην οποία εγώ τη βλέπω. Το αστείο έχει υποβαθμιστεί. Παράγει μιμ Κάθε ανθρώπινη ψυχή που υπάρχει στον πλανήτη. Με αποτέλεσμα, αυτή η, η αστεία ματιά είναι 24 ώρες το 24ωρο φωτισμένη στα πάντα. Δηλαδή, το μόνο που βλέπω παντού είναι η ζωή μου εγώ. Και δείχνει μια γυάλα με ψάρια και ένα ψάρια έξω το νερό. Ε, η μάνα μου στα 80 σήμερα. Μην φωτογραφοποιημένε ε, ε, ιστορίες γέλιου. Όταν όλοι κάνουν αυτό, στην Ελλάδα κάνουμε αυτό. Πραγματικά αστεία πράγματα. Όμω τι γίνεται, Όταν διασκορπίζει τον πομπό παντού, έτσι, πομπό υπάρχει παντού, αρχίζει και χάνεται η διάθεση και η δύναμη του δημιουργού. Mm. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή δημιουργοί, γιατί είναι σαν να πέσαν σε ύπνο. Να, να ασχοληθούν με τι και να το προσεγγίσουν πώ. Αυτό που είπε πριν, ότι η κομμωδία σπάει τα κατεστημένα, πολλέ φορέ τα συντηρεί κιόλα. Mm -hmm. Δηλαδή, όταν για να κάνει αστείο πρέπει να κοροϊδέψει κάποιον. Το έχω ξαναπεί. Άμα κλείσω εγώ το. Το κλείσει με σένα τώρα, έτσι, μιλάω με σένα. Και είμαστε φίλε. Yeah. Και την κλείνω. Και έχω ένα φίλο εδώ δίπλα μου. Και είναι, είμαι μέρο μια ταινία κομική. Yeah. Κομμωδία πότε θα παραχθεί. Άμα κλείσω και πω. Καλά, <Τελά>. τι παλιά ήταν αυτά η bit? Ή δεύτερον. Κλείνω, α πούμε. Η Μπέτη, από πού μιλούσε, ρε. Τι σπίτι είναι αυτό, λέω. Δεν μπορώ να κλείσω και να παράξω κομμωδία, λέγοντα Η Μπέτη, ένα άνθρωπο καταρτισμένο, πανέξυπνη, μια γυναίκα με τα όλα τη. <laughs> Θέλω να καταλάβει. Εννοείται. Όπου, όπου κομμωδία υπάρχει διακομώδηση. <laughs> δηλαδή, κλείνω την κάμερα και λέω, Μα εκεί βρήκε να πιάσει φαγούρα. Στο τέτοιο. Δηλαδή, γιατί να έχω αυτή την. Κάτι με πιάσει πάλι το αλλεργικό μου. Εάν πω. Όπω είδες, η Σοφία ανέπτυξε ένα σύμπτωμα ψυχοσωματικό. Αυτή είναι η Λίγο από παντού είμαστε μπλοκαρισμένοι. Λίγο που όλοι κάνουμε αστεία. Λίγο που προσέχουμε πώς θα μιλήσουμε. Λίγο που πρέπει να προσέξουμε πώς θα μιλήσουμε. Έφτασα στο σημείο να πω σε ένα φίλο μου: Πάνω, χάνω το, το χιούμορ μου μέσα από την ψυχοθεραπεία και μου λέει: Τι περίμενε, Τι περίμενε, Να κρατηθεί αλόβητο. Λοιπόν, υπάρχει και μια ανάλυση των πάντων. Ε? Πόσο κακό προκαλώ εγώ σε κάποιον αυτή τη στιγμή. Πόσο... Μετά λε, Ε, όχι, δεν προκαλώ κακό. Νιώθω το λέω χαρούμενα. Και λέει, Άλλο, Ναι, αλλά εγώ θύχτηκα. Και λε, Ναι, αλλά δεν με νοιάζει σε με όλοι. Και όλοι περνάνε καλά. Και υπάρχει ένα κουλουβάχατο στο κεφάλι. Νομίζω ότι άρχισαν να καίγονται οι δημιουργοί mm. στην παραγωγή του αστείου. Γι' αυτό ίσω και αυτή η νεκρολαγνία με τα παλιά. Ένα backup νοσταλγία που, Α, και λίγο πολύ δεν θα πειράξει και κάτι κρυάδε για αστεία, πράγματα που. Πάνε να γίνουν αστεία. Πάνε να δει μια ελληνική ταινία σήμερα. Είναι για μήνυση όλοι. όλοι. Ναι, αλλά κακαρίζαμε. Λέγαμε πόσο επιτυχημένε είναι. Όταν ο Βέγκο λέει Κούρδοι όλοι εδώ μέσα. Και πιάνει το σκύλο, το βουτάει μέσα τον τενεκέ με το νερό και σφουγγαρίζει με το σκύλο. Ή απαράδεκτη λένε ο Σκατόγαλο που ήρθε στο σπίτι μα. Ναι, κοίτα τώρα. Μπα, ξέρουν οι Αλβανία από μαγείρεμα. Μα αυτά εμεί γελούσαμε. Ναι, βέβαια. Η καινούργια φουρνιά αστείων πρέπει να είναι άλλη. άλλη και είμαστε στη φάση που ανακατεύουμε το τσουκάλι ακόμα. Είναι λοιπόν ένα μετέχμιο, μια εποχή περίεργη. Μια εποχή, καλά το περίεργη είναι πολύ λίγη λέξη, είναι μια, περί... μια, μια, μια εποχή μετάβασης. Σε αυτή την εποχή θα ειδονιστούμε με κάποια πράγματα και θα ξενερώσουμε με κάποια άλλα. Έχει έχεις απόλυτο δίκιο γιατί το διαδίκτυο και όλη αυτή η θρηματοποίηση των κοινών και τα λοιπά είναι λογικό να μην οδηγήσουν σε μία κομμωδία που θα έχει ευρύ αποδοχή. Έξε, τρομερό, είπες φοβερή λέξη. Θρηματοποίηση. Είναι ε, καταπληκτικό αυτό που είπες. Ξέρεις γίναμε, αυτό, αυτό έτσι. είναι το fragmentation του audience που διαβάζω χρόνια τώρα και μελετάω. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Και, μετά το 2013, στη θεωρία... Στην ιστορία της τηλεόρασης, το 13 βγάζει το Netflix την πρώτη σειρά που στη δίνει πάρ τα 13 επεισόδια της πρώτης σεζόν, όλα. Οπότε το 13 το χρησιμοποιούμε ως μια α, 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 ημερομηνία σταθμό, Ορόσημο. τρόπο που αλλάζουν τα πράγματα και στην τηλεόραση και δημιουργούνται πλέον θρηματισμένα κοινά, δηλαδή πλέον το Netflix έχει βγάλει σειρά Μία σεζόν, 10 επεισόδια, για γυναίκε που δουλεύουν στο Πανεπιστήμιο και είναι 45 με 55 χρονών. Για μένα, έχει βγάλει τέτοια σειρά. 10 okay. επεισόδια. Ε, βγάζει σειρά για γυναίκα με κόκκινα μαλλιά που ζει σε αστική πόλη του ενό εκατομμυρίου και δουλεύει ως πρασική. Καταπληκτικό. Οπότε, αυτά τα θρησματισμένα κοινά, αυτή η θρηματοποίηση, πώ μπορεί να οδηγήσει σε μία κομμωδία. Ευρεία αποδοχή στην ελληνική τηλεόραση, όταν ο Δημήτρη θα γελάσει με κάτι άλλο, εγώ θα γελάσω με κάτι άλλο, εσύ θα γελάσει με κάτι άλλο που θα είναι λίγο πιο κοντά σε μένα λόγω ηλικία και όλων των πολιτισμικών συμβόλων και παραδόσεων που έχουμε περάσει, γιατί γεννηθήκαμε σε μια κοινή γεωγραφία και μεγαλώσαμε. Και, ο Δημ... και με... μπορεί στο τέλο να μαλώσω με τον Δημήτρη και να με κάνει και κάνσελ επειδή θα πω: Ε, ας περάσει αυτό το αστείο, δεν πειράζει. Ε... Όταν κάνω την παράσταση και τελειώνω, λέω, ρε, θα μου το λέω, πώς γίνεται 500 άνθρωποι συνολικά να γελούς όλοι κάτι. Με την έννοια ότι, εντάξει, μπορεί να γελούσαν 400 ή 350 και την ώρα. Πώς ενεργοποιήθηκαν τόσοι εγκέφαλοι με το ίδιο ρέθισμα. Και λέω, τελικά αυτό είναι. Είναι κάτι περίεργο η κομμωδία. Κάνει πολύ φόκους σε μια στιγμή, πολύ πολύ, στην αναλύη, την ώρα που πας να ανοίξει τη βρύση αφορά πολλές ψυχές, αφορά πολλούς ανθρώπους, το χαρτί της τουαλέτας που το έχει και είναι λίγο πιο μακριά. Και είναι μια στιγμή που εσύ κάνεις focus σαν, κομικός, σαν κομική προσέγγιση και αυτό πρέπει να ενεργοποιήσει όλους αυτούς τους εγκεφάλους που είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν. Είτε είναι χημική η τουαλέτα τους, είτε είναι κανονική. Να έχουν όλη πρόσβαση σε αυτή τη μνήμη. Σε μια συλλογική μνήμη. Αυτό είναι ένα κλειδί που λείπει στις μέρες μας και νομίζω ότι οι άνθρωποι φοβούνται να παράξουν η οι, οι δημιουργοί. Και ειδικά στην τηλεόραση που είναι από παντού οπλισμένοι. Έτσι είναι, περιμένουν όλοι. Όταν θα πεις ται. τη λάθος κουβέντα. Οπότε ίσως να δίνουμε μια δικαιολογία γιατί η κομμωδία οχριά. Και αλήθεια να δίνουμε. Ούτε, ποτέ δεν μου δόθηκε η ευκαιρία και σε ευχαριστώ σε τέτοιο βάθος να ψάξουμε γιατί η τηλεόραση. Κατάλαβες. Ενώ στο YouTube, όπως είπες, θα βρεις και ένα, ένα YouTuber που σου κάνει και λέει για τα δικά σου ίσως γι' αυτό. Καταρχάς, Μπέτη, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απίστευτη συνέντευξη. Α, ευχαριστώ. Χρόνια ζητάω να μου με ρωτήσουν σημαντικά πράγματα. Σοφία, όμως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, εγώ Μπέτη, που μου έδωσε την ευκαιρία. Λέτα. Ευχαριστώ, παιδιά, και σας φιλώ. Πλάκια, γεια, γεια. Γεια παιδιά. Γεια σας, παιδιά.